Ο διορισμός των επικουρικών ιατρών έγινε για να συνεπικουρήσουν τους μόνιμους. Για να συνεπικουρήσουν το μόνιμο προσωπικό. Για να το βοηθήσει το έργο του. Ποιο μόνιμο προσωπικό? Εδώ δεν υπάρχει ψυχή. Στην παιδιατρική έχουμε 4 μόνιμες θέσεις, 0. Δεν υπάρχει ούτε μία διορισμένη μόνιμη. Και κρεμόμαστε σε μία ηρωίδα η οποία πόσο να αντέξει κι αυτή. Άρα ο επικουρικός της επαρχίας πρέπει να έχει τεράστια εμπειρία. Διότι για φανταστείτε έναν επικουρικό αναισθησιολόγο, ο οποίος μόλις τελείωσε την ειδικότητα, να έρθει μόνος του να εφημερεύει χωρίς τη συμπαράσεις καμιανού, διότι είναι όλοι ξεκαμωμένοι. Όταν εγώ κάνω 9, εγώ συντονιστή διευθυντής κάνω 9 εφημερίες, πώς θα έχω να βοηθήσω τον επικουρικό μου, αντέχω? Δεν αντέχω. Πόσο να αντέξεις? Όλα έχουν ένα όριο. Δεν γίνεται έτσι. Άρα έκανε το καινούριο νόμο και έχει βγάλει από μέσα την προϋπηρεσία. Δεν γίνεται να σταθεί αυτό. Έβγαλε το πιο σημαντικό κομμάτι. Στην επαρχία ακόμα και μία ώρα προϋπηρεσία μετράει τα μάλα. Είναι σημαντικότατη. Συνεπώς πρέπει να εισηγηθείτε να επανέλθει πάλι μεταξύ των προσόντων η προϋπηρεσία το νούμερο 1. Οι δικαιωμένοι. Δεν νικέται καμία μάχη χωρίς φαντάρο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό. Φυσικά δεν φταίει καμία κυβέρνηση εάν άδειασε η χώρα. Η κρίση έδιωξε όλους να πάνε να βρουν καλύτερη ελπίδα, καλύτερο μέλλον στο εξωτερικό. Όμως και εδώ έγιναν κάποια λάθη. Ποια είναι αυτή? Επανέφερε πριν την ειδικότητα αρχή σταυρωτικό. Μα κάνοντας αυτό, πότε θα μας έρθει το δικαιωμένος? Δεν γίνεται αυτό. Αυτό πρέπει να το αποσύρει να γίνει όπως πρώτα. Κανονικά πρώτα ειδικότητα και μετά να μπορεί να κάνει το αγροτικό. Δεύτερο, φεύγοντας όλοι στο εξωτερικό, αυτομάτως αδειάσαν όλες οι θέσεις δικαιωμένων των τριτοβαθμίων. Και αν εγώ περιμένω να κάνω ειδικότητα στην Κόρυθο και αυτομάτως ένα μήνα μου αδειάζει η θέση μου στο Έλληνας ή στο Αλεξάνδρα, εννοείται ότι θα κάτσω ένα μήνα να πάω στο Έλληνας ή στο Αλεξάνδρα και εκεί θα κάνω όλη την ειδικότητα. Και πρότεινα στον Υπουργό 50% του χρόνου ειδικότητα στην επαρχία και 50% στο τριτοβάθμιο. Καθώς επίσης θεσμοθέτησε ότι μπορούν, επειδή υπάρχει λειψανδρία όσον αφορά τους ειδικευόμενους, να δίνουμε παράταση διετίας μετά την ειδικότητα. Αλλά αυτό πάλι ευνοεί τα τριτοβάθμια. Διότι εμείς σαν Κόρυθος μόνο στη γενική ιατρική δίνουμε πλήρη ειδικότητα. Συνεπώς μόνο αυτός που τελειώνει γενικός γιατρός στο νοσοκομείο Κόρυθου μπορεί να μείνει. Σε όλες τις άλλες ειδικότητες τους χάνουμε, φεύγουμε. Και του είπα πάλι 50% η παράταση να γίνεται στο σημείο έναρξης. Εκεί που άρχισες. Μόνο έτσι θα λυθεί το πρόβλημα. Άρα όπως είδατε, όλα αυτά τα οποία σας συνόψασα και σας κούρασα δεν έχουν κόστος. Έχουν μόνο πολιτική βούληση να επιβάλλετε να γίνουν ορισμένα πράγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε έστω στοιχειώδως. Το οποίο πραγματικά ζει αυτή τη στιγμή χάρη στο φιλότιμο του νοσηλευτικού προσωπικού και των γιατρών. Έτσι όπως σας το λέω, χάρη στο φιλότιμο του νοσηλευτικού προσωπικού και των γιατρών. Η εικόνα που είχα για το νοσοκομείο ως υλικοτεχνική υποδομή αλλά και νοσηλευτικό προσωπικό μέσα σε 4 χρόνια έχει αλλάξει τραγικά. Αν δεν είχαν κλείσει 2 κλινικές, η ΜΕΘ και η παιδιατρική, και αν λειτουργούσε και η ψυχιατρική, δεν θα λειτουργούσαν όλες οι υπόλοιπες. Είναι αλήθεια πως η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι χειρότερη, θα λέγαμε, χειρότερη που θα μπορούσε να είναι. Και αυτό είναι μία απόρρεια πολιτικών που όλοι γνωρίζουμε και μία πενταετία ούτε προσληψθήκαμε. Με την οικονομική κρίση ούτε υλικό, όλο αυτό που χρειάζεται, υγειονομικό υλικό όπως το λέτε. Και αυτά όλα δημιούργησαν όλα αυτά τα οξυμένα προβλήματα στα νοσοκομεία. Αυτά παραλάβαμε ως κυβέρνηση και για αυτά καλούμεθα σήμερα να τα λύσουμε, να τα επιλύσουμε. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι πάρα πολύ εύκολο σε 10 μήνες μια κυβέρνηση να λύσει προβλήματα τόσων χρόνων. Και πολύ σωστά είπατε ότι πραγματικά αν θέλει να λύσει κάποια πράγματα υπάρχουν 2 τρόποι. Ο ένας είναι να δει τα τρέχοντα και πώς αυτά θα μπορέσεις στοιχειωδώς να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία.
και η πρωτοβάθμια πρωτεύουσα κέντρα υγείας δηλαδή. Και το δεύτερο είναι να έχεις ένα πιο μακροπρόθεσμο σχέδιο που πραγματικά να αλλάξει, να κάνεις μια αναδιοργάνωση, θα λέγαμε, όλης της, του συστήματος υγείας για τη χώρα μας. Σε αυτά τα δύο νομίζω και αφού συναντήσατε τον Υπουργό, σας είπε τις δύο σκέψεις που έχει για το πώς βλέπει αυτές τις αλλαγές. Τώρα, όσον αφορά τα προβλήματα στο συγκεκριμένο, στο νοσοκομείο, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και μας το έχετε δώσει και γραπτό, θα λέγαμε, από εμείς έχουμε κάνει μια δουλειά, έχουμε συγκεντρώσει όλα τα προβλήματα και της πρωτοβάθμιας προβλήματα και των κέντρων υγείας παιδί και του νοσοκομείου. Και σε αυτά ήδη υπάρχει μια επιτροπή που τα επεξεργάζεται, ακριβώς και σε συνεννόηση με την περιφέρεια, αντίστοιχη δηλαδή την υπηρεσία, να μπορεί να δει άμεσα πώς θα εγκληθούν κάποια πρώτα προβλήματα τρέχοντα. Ήδη νομίζω σας ενημέρωσαν και για το πώς βλέπουν την αναδιοργάνωση πρωτοβάθμιας φροντίδας. Όλοι γνωρίζουν ότι θα πρέπει να γίνει αυτό στην πρωτοβάθμια φροντίδα, δηλαδή να ενισχυθούν τα κέντρα υγείας. Πάρα πολύ σωστά παρατήρησαν και κάποιοι που μίλησαν ότι δεν μπορούμε να έχουμε σε απόσταση πολύ μικρή δύο κέντρα υγείας στο δύναμο. Γι' αυτό και θα ενημερωθήκατε ότι θα υπάρχουν τα αστικού τύπου κέντρα, που αυτό θα είναι τη κορύφη. Θα υπάρχουν μετά τα δευτερεύοντα, που θα είναι κάποια κέντρα που έχουν επιλεγεί. Υπάρχει μια πρόταση που επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή. Όπως και του Λουτρακίου, που θα έχει ένα άλλο ρόλο, δεν μπορεί να είναι δίπλα στο νοσοκομείο κτλ. Είναι μια πρόταση που ήδη επεξεργάζεται και πολύ σύντομα τέλη Ιανουαρίου θα ανακοινωθεί για τον νομό. Γίνεται μια πολύ έτσι, συγκεκριμένη δουλειά για τον νομό και θα μπορεί να σας μιλήσει και ο κ. Κοφινάς, που είναι εκεί υπεύθυνο του τμήματος υγείας για τον νομό. Λοιπόν, αυτό όσο αφορά την πρωτοβάθμια. Και νομίζω θα συμφωνούσαμε όλοι ότι πρέπει να ενισχύσουμε την πρωτοβάθμια ακριβώς για να μπορεί τη δευτεροβάθμια στο νοσοκομείο να μην δέχεται όλα αυτά τα περιστατικά, να μπορεί να αντιμετωπίζεται στην πρώτο βαθμό για να μπορεί το νοσοκομείο να λειτουργήσει κάτω από άλλα περιστατικά. Αυτό βέβαια δεν είναι πάρα πολύ, είναι, έτσι, δεν είναι πολύ κοντινό, είναι παντοπρόθετο ναι. Σχέδιο. Έτσι, τώρα, συγγνώμη, σας διακόπτω, συγγνώμη, σας διακόπτω. Θα τελειώσω, είπαμε. Σας άκουσα, δεν διέκοπτω. Ναι, όχι, δεν μίλησα εγώ στο μεταξύ. Παρακαλώ, ναι. Θα μου δώσετε να το παρακαλώ. Έτσι, ναι. Λοιπόν. Γιατί ακούω για ενίσχυση της πρωτοβάθμιας και κάτι μου, εμένα κάτι μου κάνει. Θα το συζητήσουμε, λοιπόν. Τώρα, όσον αφορά το νοσοκομείο. Ξέρω ότι ενημερωθήκατε και προσπαθήσω να ενημερωθούμε και εμείς τι γίνεται. Ξέρουμε πολύ καλά ποιες είναι οι προτεραιότητες, παιδιατρική, μέχρι τεχνητό νεφρό. Αυτά ήταν χρόνια προβλήματα του νοσοκομείου. Γνωρίζουμε ότι έχουν γίνει προκηρύξεις γι' αυτά. Γνωρίζουμε επίσης και κάποιοι που έχουν επιλεγεί και δεν έρχονται και πρέπει να αντικατασταθούν. Και γνωρίζετε καλά ότι αυτό μπορεί να πάρει και ένα χρόνο για να γίνει. Εγώ δεν το ήξερα, είστε γιατρό, τα ξέρετε. Άρα λοιπόν που μπορεί να επιλεγεί κάποιος να έρθει για το νοσοκομείο και δεν θέλει και αντιλαμβάνεστε για να γίνει αντικατάσταση πόσο χρόνο παίρνει. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα από ό,τι ενημερώθηκα στις επιλογές που έχουν γίνει. Επίσης με την τελευταία προκήρυξη των 600 ατόμων που γίνεται μη ιατρικό προσωπικό, ήδη έχουν προκηρυχθεί δύο νοσηλευτές, δύο βοηθοί νοσηλευτών και νοσοκόμες νομίζω και δύο για τη ΜΕΘ. Αυτά είναι για το Κερνό μιλάει η διευθύνουσα, ναι, μας τα είπε και ο Γιαννόπλος. Εγώ ξέρω, πήρα αυτές τις πληροφορίες. Ναι. Δεν είναι ακριβείς αυτές τις πληροφορίες, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, μπορείτε να τις διαψεύσετε. Θα απαντήσω εγώ βέβαια, θα σας απαντήσω. Λοιπόν, να διαψεύσετε. Εγώ πήρα αυτές τις πληροφορίες ότι αυτές είναι οι προκηρύξεις που τρέχουν και τι αφορούν το νομό μας. Αυτή τη λογική λοιπόν, θέλω να πω ότι μετά από 5 χρόνια, έτσι, και διαψεύστε με άλλα ψέματα, για πρώτη φορά έχουμε προσλήψει στο σύστημα υγείας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουμε γιατρούς, υπήρχε μια πρώτη προσλήψη για γιατρούς, μια δεύτερη, υπάρχει μια για νοσηλευτές, είναι λίγος ο αριθμός, σαφώς δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες, αλλά ακριβώς νομίζω ότι με αυτές... Παρακαλώ λίγο εσύ για να ακούσουμε την βουλευτή. Άρα λοιπόν, με αυτά, εμείς θα προσπαθήσουμε, ήδη έχουμε επαφή και για το θέμα του τεχνητού νεφρού, παλέψαμε πάρα πολύ και το γνωρίζετε, για να έρθει γρήγορα έτσι, και με τους επιχειρηματικούς επιστήμονες που μπορούν να αντικαταστήσουν ως ένα βαθμό και γνωρίζουμε, και με τους ειδικευμένους. Λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά τα προβλήματα, τα γνωρίζουμε, γιατί σας λέω από την καταγραφή που είχαμε τα έχουμε συγκεντρώσει και μάλιστα και από δική σας επιμέλεια που είχατε με το ερωτηματολόγιο. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για την κάλυψη όσο γίνεται αυτών των πρώτων αναγκών που κατά τη γνώμη μας, πολύ σωστά είπατε, παιδιατρική με τεχνητό νεφρό,
Παρ' όλα αυτά προβλέπεται και η ψυχίατρη να έρθει να λειτουργήσει ψυχιατρική, μια και έχει το κτίριο και δεν υπάρχει ένα γιατρό, ψυχίατρο. Αυτά είναι τα προβλήματα, αυτές είναι οι προσπάθειες που κάνουμε. Νομίζω από κοινού θα πρέπει να συνεννοηθούμε, έτσι ώστε πραγματικά να δούμε και άλλες ανάγκες και σιγά σιγά να βάλουμε ένα χρονοδιάγραμμα για την κάλυψη αυτών των αναγκών. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν μπορούν να γίνουν αμέσως. Έτσι, δηλαδή, τουλάχιστον να δούμε ποια από αυτά μπορούν σε πολύ σύντομο για να διευκολυνθούν αυτά που είπατε. Και απ' την άλλη, να δούμε πραγματικά αυτό που είπατε, ένα συντονισμό έτσι, των αναγκών, ώστε να μπορούν σε συνεργασία με την πρωτοπάθεια να καλύψουν για ένα διάστημα όσο απαιτείται μέχρι να έρθουν τα επόμενα. Δεν γίνονται προσλήψεις. Για να ενισχυθεί η πρωτοπάθεια, θα πρέπει να βρεθούν κάποιοι άνθρωποι για να πάνε εκεί. Από πού πάνε λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Από εδώ. Φεύγουν από τη διοικητική υπηρεσία, κύριε Κοφινά, σε έχω μάρτυρα. Φεύγουν από τη διοικητική υπηρεσία και από την νοσηλευτική και πάνε και πανδρώνουν τα κέντρα υγείας. Πόσο να τους ενισχύσουμε πια? Έλεος, δεν πάει άλλο. Κάποια στιγμή πρέπει να ενισχυθεί και η δευτεροβάθμια. Το νοσοκομείο, πώς θα γίνει? Θα πρέπει να λειτουργήσει και το νοσοκομείο. Διαφορετικά, να κλείσουμε εμείς το νοσοκομείο και να λειτουργήσει, όπως είπε ο κύριος Καμπάς, η πρωτοβάθμια. Να πάμε και εμείς εκεί, να προσφέρουμε και εμείς την υπηρεσία μας εκεί. Τι θα απαντήσετε λοιπόν σε αυτούς? Τους συναδέλφους που είναι στο ακτινολογικό 7 άνθρωποι και χρωστάνε 130 ευρώ, 130 ρεπό, σε όλους. Είναι 7 άνθρωποι... Κοντά εσείς να μας πείτε, για να κριτικείτε. Βεβαίως, αγαπητοί, θα σας την πω. Βεβαίως, θα σας την πω. Γιατί εδώ δεν ήρθαμε για να κάνουμε σουαρέ, ούτε να βρεθούμε μεταξύ φίλων και γνωστών. Εδώ ήρθαμε για να θέσουμε τα πράγματα στην πραγματική τους βάση. Και η πραγματική τους βάση είναι ότι ερήμωσε το νοσοκομείο. Ότι εδώ έρχεται ο κόσμος και δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Τώρα, η πρόταση δική μας, όπως καταθέσαμε και στον κύριο Γκανόπουλο και στον κύριο Ξάνθο, να σταματήσουν επιτέλους να μετακινούνται οι άνθρωποι. Να γυρίσουν όλοι αυτοί που είναι μετακινημένοι και ανήκουν οργανικά στο νοσοκομείο και να στελεχώσουν επιτέλους στο νοσοκομείο. Θέλουμε να λειτουργήσουμε λοιπόν το νοσοκομείο σωστά. Και εγώ τι θέλω την ψυχιατρική. Και ο κύριος Δήμας θέλει την ψυχιατρική. Και ο κύριος Γκανόπουλο θέλει την ψυχιατρική. Για να λειτουργήσει ψυχιατρική πρέπει να κλείσει παθολογική. Γιατί οι 16 συνάδελφοι που είναι, που είναι υπάλληλοι της ψυχιατρικής, το γνωρίζετε κυρία Θελερίδη, αλλά παρόλα αυτά εγώ πρέπει να το επισημάνω ξανά και ξανά. Για να λειτουργήσει λοιπόν η ψυχιατρική και να, οι 16 αυτοί συνάδελφοι να πάνε εκεί, θα πρέπει να ερημώσει η παθολογική και οι 60 νοσηλευόμενοι τώρα θα μείνουν έξω, στο προάβλιο, πάνω σε δύο φορεία και σε μια καρέκλα. Γιατί δεν θα υπάρχει ένας νοσηλευτής να πάει να τους κάνει μια αντιβίωση. Δεν θα υπάρχει. Θα απαντήσουμε λοιπόν και στους υπόλοιπους συναδέλφους, γιατί εδώ μαζευτήκαμε για να μάθετε και την πραγματική αλήθεια. Αυτά που πραγματικά συμβαίνουν. Και όχι αυτό που εμείς θέλουμε να παρουσιάσουμε. Εδώ είναι τα πράγματα ξεκάθαρα. Κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Κινδυνεύει ο κόσμος. Δεν είναι σε θέση πλέον ο γιατρός, ο εφημερεύων, ο κύριος Παπάς μετά από 7 εφημερίες να προσφέρει τις υπηρεσίες σου σωστά. Προτάσεις, δεν τα γνωρίζουμε τον κίνδυνο, προτάσεις. Ο κίνδυνος είναι χρόνια. Η πρόταση λοιπόν, αγαπητέ κύριε Τσόκα, να σας πω. Η πρόταση κύριε Τσόκα λοιπόν είναι να ξεκουβαλήσουν 25 γενικοί από το Κιάτο, οι 5 και να αφού να εφημερεύσουν το νοσοκομείο να ξελαφρώσει τον κύριο Παπά που κάνει 7 και 8 και 10 εφημερίες. Αυτή είναι η πρόταση. Και τα 13 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό που έχει το Κιάτο, τα μισά να έρθουν. Τα 13 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό που είναι αποσπασμένο από το νοσοκομείο επίσης. Βεβαίως, όλοι θα πάρουν το λόγο. Πρόεδρε, τα 25 άτομα, με ποιο μηχανισμό μπορούν να έρθουν εδώ? Με μία υπογραφή, αγαπητέ Πρόεδρε. Με μία υπογραφή. Να λέμε ονόματα. Την υπογραφή του κυρίου Γιαννόπουλου, της περιφέρειας, του κυρίου Κωνστακιώτη. Όπως τα επισημάναμε και τη Δευτέρα που πήραμε. Με μια υπογραφή. Μας ήρθε τελευταία εδώ. Η τελευταία ανάκληση, η οποία την ίδια ώρα είναι ανάκληση της ανάκλησης. Απλά ξεκάθαρα πράγματα. Να φύγουν λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αποσπαστεί και να έρθουν εδώ. Να δουλέψουν από όλες τις υπηρεσίες εδώ. Το ξέρετε κύριε Τσόγκα ότι σε λίγο δεν θα λειτουργεί το λογιστήριο του νοσοκομείου. Θα πάψει λοιπόν το λογιστήριο να δέχεται κόσμο και να έχει έσοδα γιατί δεν υπάρχει υπάλληλος. Γιατί η υπάλληλος αυτή που αποσπάστηκε, που είναι από το Κιάτο, που αποσπάστηκε, ξαναπήρε πάλι ανανέωση τη μετακίνηση. Είναι σκάνδαλο λοιπόν το αποτέλεσμα της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, της πολιτικής Νέας Δημοκρατίας των προηγούμενων ετών, της πολιτικής των τελευταίων 6 ετών. Αυτή είναι η κατάντια μας. Εμείς λοιπόν πασχίζουμε να κρατήσουμε το σύστημα όρθιο. Βάλτε πλάτη, βοηθάτε. Μόνοι μας πια δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Δεν έχουμε δυνάμεις. Οι προτάσεις μας σας έχουν κατατεθεί και σε εσάς κατά καιρούς. Μπορεί όχι γιατί είστε νέος, νεοεκλεγόμενος
Στην κυρία Θελερίτη, στον κύριο Ψυχογιό, τις γνωρίζουνε, τις έχουμε καταθέσει και την προηγούμενη φορά. Τα γνωρίζετε, οι προτάσεις υπάρχουνε. Υπάρχουν προτάσεις. Δεν είμαστε ουρανοκατέβατοι ξαφνικά, ξυπνήσαμε ένα πρωί και λέμε, α, ωραία, τι κάνουμε σήμερα, ναι, πάμε να κάνουμε μια φασαρία. Δεν είμαστε έτσι. Συνδικαλιστικά δεν λειτουργούμε έτσι. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να κρατάμε ισορροπίες. Από την άλλη όμως, σκέψου ότι κινδυνεύει και το δικό μου το παιδί, όπως του Μίλιου. Και το δικό σου το παιδί. Και το δικό σου το παιδί. Αυτό σκεφτείτε. Φυσικά το σκεφτείτε. Κράτα αυτό στο μυαλό σου, κύριε Τσόκα, και τα υπόλοιπα όλα θα γίνουν. Την πρώτη στιγμή που ήταν εκλογική βουλευτή το 2012, προσπαθούσα πάντοτε και με τις διοικήσεις και με το σωματείο και με το νοσηλευτικό προσωπικό να είμαι συνεχώς σε συνεννόηση για όλα τα ζητήματα του νοσοκομείου. Ναι, η αλήθεια είναι πως τα προβλήματα του νοσοκομείου δεν είναι σημερινά. Είναι διαχρονικά, κυρία Θελερή, τα προβλήματα. Και όντως, κύριε Καμπά, τα τελευταία χρόνια και με την κυρία Παπανδρέου και με τον κύριο Λαουδιά και με τον κύριο Άρχοντα, είχαμε κάνει συναντήσεις, αρκετές συναντήσεις πάνω στο Υπουργείο, όπως κάνατε και εσείς. Στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν παλώματα, στην καλύτερη των περιπτώσεων, με επικουρικούς γιατρούς. Άρα, έχουμε πράγματι πολύ σημαντικά προβλήματα. Θέλω όμως τώρα να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος. Είχα απευθυνθεί από τον Αύγουστο, πριν αναλάβετε εσείς κύριε Καμπά, και μάλιστα θα το πω και δημόσια, δεν έχω πρόβλημα, είχαν αρνηθεί κάποιοι άνθρωποι να με πληροφορήσουν για τα προβλήματα του νοσοκομείου και θυμάστε πολύ καλά κύριε Αρμανιτάκη, κυρία Σαλίδη, είχα απευθυνθεί στο σωματείο και σε κάποιους γιατρούς για να μου πούνε ποια είναι τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετώπιζε το νοσοκομείο τον Αύγουστο. Γιατί και εγώ έχω φίλους ασθενείς που έρχονται εδώ πέρα και έχουν μόνο καλά λόγια να πούνε για τις ηρωικές, υπεράνθρωπες προσπάθειες που κάνει το προσωπικό του νοσοκομείου και το ιατρικό και το νοσηλευτικό, ακόμα και το διοικητικό προσωπικό. Βέβαια, ακριβώς επειδή τα προβλήματα του νοσοκομείου και της υγείας είναι πέρα και πάνω από τα πολιτικά κόμματα και η κυρία Θελερίτη είπατε και για συντονισμό δράσεων. Θυμάστε πολύ καλά, κυρία Θελερίτη και κύριε Ψυχογέ, κύριο Τσόγκα δεν ήταν βουλευτή τότε, ήταν ο κύριο Κουρεπέ. Είχα απευθυνθεί και σε εσά του δύο, σε εσά του τρει. Και σα είχα πει στο συγκεκριμένο ζήτημα να συντονίζαμε μαζί τη δράση. Με πολύ μεγάλη λύπη, με θλίψη, αρνηθήκατε να το κάνετε, διότι μου είχατε πει ότι τα προβλήματα του νοσοκομείου τα λύνετε. Ξεκάθαρα πράγματα, έτσι, να μην κρυβόμαστε. Εγώ τώρα βρίσκομαι εδώ πέρα, επαναφέρω αυτή την πρόταση την οποία ουσιαστικά κάνει ο κύριος Καμπάς και βλέπω, κυρία Θελερίτη, πώς την υιοθετείτε και να δούμε πώς μπορούμε πρακτικά, ποιες προτάσεις, κύριε Καμπά, να μπορέσουμε όλοι να τις προωθήσουμε. Εάν χρειάζεται και να ανέβουμε πάνω, και να μαζευτεί περισσότερος κόσμος έξω από το νοσοκομείο, εγώ είμαι στην διάθεσή σας. Νομίζω διαχρονικά και στο σωματείο και στις διοικήσεις το έχω αποδείξει αυτό το πράγμα, αλλά ίσως καλό θα ήταν από αυτήν την σημερινή συνάντηση να βγουν πολύ συγκεκριμένες προτάσεις και πώς μπορούμε όλοι μαζί να τις προωθήσουμε. Ο ρόλος του νοσοκομείου είναι πολύ σημαντικός για την περιοχή της Κορινθίας, αλλά και για όσους περνούν τον αυτοκινητόδρομο και εξυπηρετούνται πολλές φορές γιατί έχουν ανάγκη από το νοσοκομείο της Κορίνθου. Όλοι οι ομιλητές εδώ περιέγραψαν την κατάσταση του νοσοκομείου που είναι τραγική. Συμφωνούμε όλοι. Νομίζω ότι παραστατικά την είπατε, κύριε Καμπά, την περιέγραψε ο κύριος Τσερόνης, η κυρία Σαλίδη και ο κύριος Αντιπρόεδρος. Εκείνο που νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε είναι εσείς που ξέρετε καλύτερα τα προβλήματα, να τα διατυπώσετε σε ένα νέο κείμενο σήμερα-αύριο, να το προσυπογράψουμε όλοι εμείς, αυτό που το κείμενο έχει τις προτάσεις, ακόμα και αν χρειάζονται νομοθετικές ρυθμίσεις για να μεταταχθεί ή να μετατεθεί κάποιος, να έχουμε όλες τις προτάσεις μαζί όλοι, να τις προωθήσουμε ο καθένας όπου μπορεί και επειδή εκτός από την αποστολή της νοσηλείας, που είναι πολύτιμη, έχει και μια οικονομική διάσταση το θέμα του νοσοκομείου. Ξέρετε, πολλές επιχειρήσεις έχουν όφελος από τη σωστή λειτουργία του νοσοκομείου. Παραδείγματος χάρη, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Και έχουν γίνει προκαταρκτικές συζητήσεις για να βοηθήσουν με κάθε τρόπο τα ξενοδοχεία τα οποία
Όταν ξέρει ο επισκέπτης ότι υπάρχει ένα καλό νοσοκομείο σε κοντινή απόσταση, πιο εύκολα κάνει κράτηση στο ξενοδοχείο. Και θα βοηθήσουν τα ξενοδοχεία και οι υπόλοιποι επιχειρηματίες της περιοχής που θα ωφεληθούν, αρκεί να λυθεί και νομοθετικά το θέμα της όποιας προσφοράς τους. Γιατί να μην κατηγορηθούν οι άνθρωποι και για δωροδοκία του δημοσίου. Σας λέω ότι το Επιμελητήριο Κορινθίας και επιχειρηματίες πριν από αρκετό καιρό είχαμε αποφασίσει να βοηθήσουμε την αστυνομία και αγοράσαμε ένα όχημα το οποίο το χρειαζόταν, αλλά για να το δωρήσουμε στην αστυνομία πήρε 7 μήνες να λύσουμε τα προβλήματα που υπήρχαν και να μας κατηγορήσουν για δωροδοκία. Και το θέμα του επίγοντος είναι κάτι που πρέπει να δούμε, γιατί στο εργατικό κέντρο είχαμε συζητήσει ξανά, κύριε Πρόεδρε, το θέμα πριν από 2 χρόνια και σήμερα είναι ευχάριστο που είναι πολλοί φορείς εδώ, τότε ήταν πολύ λίγοι. Μακάρι τότε να είχαν προωθηθεί αυτά τα οποία είχαμε πει για να ήταν μικρότερο το πρόβλημα σήμερα. Αλλά δεν πειράζει, ας ξεκινήσουμε σήμερα μια προσπάθεια, όλοι μαζί να τη στηρίξουμε ο καθένας όπως μπορεί, γιατί η θέση, ο ρόλος του νοσοκομείου θεωρώ ότι για όλους μας είναι σημαντικός, πολύτιμος και η κατάσταση η σημερινή είναι τραγική. Θα πω 2 πράγματα μόνο, ότι από αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, από τη δουλειά που έχουμε κάνει με τους περισσότερους από εδώ και είναι πολύ ευχάριστο που είναι σε διακριμένη σύνθεση σήμερα αυτή η συνάντηση. Έχουμε δει ότι και από το Υπουργείο και από την ΕΚΤ είπε, υπάρχει επίσης μια συγκροτημένη δουλειά, έχει γίνει καταγραφή και γίνονται οι μεγαλύτερες δυνατές προσπάθειες, διαβεβαιώνω γι' αυτό, για να λυθούν μικρά και μεγάλα προβλήματα. Από εκεί και πέρα, ο καθένας από το ρόλο του μέσα στον ομό πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας, χωρίς να μιλάμε για μικροπολιτική, γιατί είναι εύκολο να πάει κανείς και στη μικροπολιτική να πει το κέντρο υγείας του Δήμου μου ή ξέρω εγώ το νοσοκομείο του νομού μου και μόνο. Σε μια βάση λοιπόν η οποία θα λαμβάνει υπόψη την πραγματικότητα, θα ενισχύει την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια, πολύ σωστό αυτό είναι γεγονός, η βάση μπορεί να είναι πρωτοβάθμια αλλά δευτεροβάθμια είναι αυτή η οποία λόγω των πολιτικών των τελευταίων χρόνων έχει υποβαθμιστεί, να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Και διευκρινιστικά, όταν είχαμε μιλήσει με τον κύριο Δήμα, του είχα πει ότι εμείς σαν κυβερνητικοί βουλευτές κοιτάζουμε, ας πούμε, να λύσουμε τα προβλήματα απευθείας. Δεν ήμουν αντίθετος σε αυτό, από την άποψη ότι ο καθένας, είτε με κοινοβουλευτικό έλεγχο εσείς, είτε εμείς σαν κυβερνητικοί βουλευτές, κάνουμε το καλύτερο για την επίλυση των προβλημάτων και από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που είμαστε στην ίδια κατεύθυνση, αυτό βοηθάει και τους δύο. Δηλαδή και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος και οι δικές μας παρεμβάσεις έχουν τη σημασία τους. Ευχαριστώ. Κύριε Τσόκλης. Γεια σας και από εμένα. Γεια σας. Είναι πολύ θετικό το γεγονός η συνύπαρξη εδώ σήμερα. Από την έναρξη της βουλευτικής εμείς τουλάχιστον δείξαμε έμπρακτα την πορεία που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Τις πρώτες μέρες, σχεδόν τις πρώτες μέρες, ζητήσαμε την συνάντηση και έγινε με τους φορείς υγείας. Έγινε καταγραφή και προωθήθηκε. Αυτό συνέβη πανελλήνια, πανελλαδικά. Δεν ήταν μόνο η Κορινθία η οποία προηγήθηκε σε αυτό το τομέα. Αυτό τι σημαίνει, την έμπρακτη εφαρμοσμένη πολιτική. Αυτή την πολιτική την οποία σκοπεύουμε να την κάνουμε πράξη έχοντας υπόψη τα προβλήματα. Είναι κάποιος ο οποίος μπορεί να πιστεύει στην αίθουσα ότι μια μεταρρύθμιση στον τομέα υγείας γίνεται σε ένα εξάμηνο ή σε ένα τρίμηνο, σε ένα πεντάμηνο με δεδομένα τα προβλήματα που διανύει η ελληνική κοινωνία. Όποιος το πιστεύει ή ψεύδεται λαϊκιστής. Ή δεν ξέρω και εγώ τι ακριβώς επιδιώκει. Θέλουμε να πούμε το εξής, ότι τα προβλήματα που τέθηκαν μπροστά είναι εκδοσμένης αξίας εισαγωγικά. Ξέρετε γιατί? Γιατί έρχονται από το παρελθόν. Με υπέτειους, καταγεγραμμένου του γνωστού. Να μην προχωρήσουμε παραπέρα. Αυτά τα ζητήματα δεν λύθηκαν διαχρονικά. Είπε εύγλωτα ο κ. Πρόεδρος, ότι νομίζω ο κ. Καμπάς, ότι άλλαξαν 35 πρόεδροι. Τι λέει αυτό το πράγμα? 35 πρόεδροι που είναι υπέτειοι προφανώς για μια διαχρονική χειροτέρευση της κατάστασης του νοσοκομείου. Το νοσοκομείο δεν έφτασε εδώ χωρίς γάζες επί ΣΥΡΙΖΑ. Προϋπήρξαν τα προβλήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν τι λέει? Ότι τα οργανώνει, τα καταγράφει και επιλύει με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Η μεταβολή των δεδομένων που υποθέτουμε ότι σταδιακά έρχεται θα βελτιώσει και την ταχύτητα της πρόοδου, την ταχύτητα της μεταρρύθμισης. Θέλει λοιπόν οργάνωση και συμφωνίες. Θέλει συνεννόηση.
υπόθηκε και σωστά και δεν θα με ακριβώρησω ότι πρέπει να γίνει καταγραφή με ενιαία έστω και συμφωνία με το τι ακριβώς, για να μην υπάρχει αμφισβήτηση πλέον του αντικειμένου της υπόθεσης, να τη χειριστούμε με ενιαία τοποθέτηση, με ενιαία προσπάθεια και ενιαία οργάνωση. Και είμαστε συμμέτοχοι σε αυτό και το θέλουμε και το προτείνουμε. Εταιρείες, εμείς κάνουμε μια προσπάθεια στο κομμάτι της πρωτοβάθμιας. Αναγεννήσαμε τα τρία κέντρα υγείας του Ρασικιάκου και Ξυλοκάστρου, τελειώνει οπουδήποτε, σε λίγο καιρό. Το θέμα των γιατρών, βέβαια, είναι ένα θέμα που αφορά την κεντρική κυβέρνηση, πώς θα διαχειριστεί το ισχύο προσωπικό. Άκουσα και το κέντρο υγείας του Τρακίου που λέγεται ότι πρέπει να κλείσει το αναστέρμο του Λουτράκη, δεν είναι μόνο 20 αριθμό επικράτη του Λουτράκη. Να γίνει σε άλλη μορφή. Όχι, δεν υπάρχει συγκεκριμένο για κάποιον άλλο. Γιατί να γίνει άλλο χαρακτηρισμό. Αλλά εκτιμώ ότι το κέντρο του Τρακίου είναι εξυπηρετεί το καλοκαίρι, μήνε 80-100.000 κόσμο. Καταλαβαίνω ότι άλλα αυτά τα περιστατικά φύγουν από το κέντρο του Τρακίου. Και ποιο θα πούνε στο νοσοκομείο μπορεί, ούτω ή άλλω εκεί να πούνε. Οι περισσότερα παραμένουν. Πολλά παραμένουν στο κέντρο του Τρακίου. Τέλο πάντων. Από εκεί και πέρα, και επειδή υπόθηκε ένα θέμα από τον κύριο Καμπάου, ότι το κόστο όλο είναι τη τάξη των 400-500.000 ευρώ. Γιατί... Όχι, ζητάει ο κύριο Φιλάνδρα να συνδράμει η περιφέρεια με 500 ευρώ. Όχι, δεν είπατε ένα νούμερο. Όχι, κόστο δεν είπατε. Είπατε 6 εκατομμύρια είναι το κόστο των προπολογισμών. Θέλω να πείτε την άποψή σα. Για να μην συνεχίσει να σταματήσω, γιατί δεν μπορώ δεν έχω, να μην καταχρώσω τον χρόνο σα. Αν η κατάρτιση του 5 ευρώ ωφέλησε ή ζημίωσε το οικονομικά του νοσοκομείου. Μπορεί να μα βοηθήσει, γιατί τα ακούω όλα αυτά και τρελαίνομαι, συγγνώμη. Όλοι για την πρωτοβάθμια λέτε κλπ. Τα σανσέρ μπορεί να μα βοηθήσει κάποιο να το φτιάξουμε. Ελεοχρωματιστή μπορεί να έρθει να σώσουμε λίγο και το κτίριο του νοσοκομείου και όχι με τα κέντρα υγεία. Σε τόνια μπορούμε να έχουμε, μιλάμε, εδώ είμαστε, σαν κοινωνία, σαν κοινωνία, διότι μπορεί να έχει ένα τεχνικό... Δημάρχετε να πληθώ. Καταρχάς, για να μην παρασυγηθούμε, θα κάνω μια αναφορά και θα πω ότι φτάσαμε εδώ, όχι σήμερα, φτάσαμε εδώ διαφορετικά με ευθύνες κυβερνήσεων, ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας, φτάσαμε με ευθύνες των διοικητών νοσοκομείων τα τελευταία χρόνια. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, αλλά για μένα όμως, από εδώ και πέρα θα πρέπει να το αφήσουμε στην άκρη. Και εγώ το κάνω και πράξη στον τύπο όταν εκλέπτηκα. Ούτε δεν κοίταξα πίσω να πω ότι δεν είναι κάτι καλά κτλ. Αυτό που θέλει ο κόσμος από εμάς είναι τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα για να διορθωθεί το νοσοκομείο και να είναι αξιόπιστο. Εγώ πριν από 4 ώρες, αγαπητέ κύριε Καμπά, έθαψα ένα συμμαθητή μου, φίλον γείτονα. Ήταν εδώ. Δεν υπήρχε μεθ. Διασωληνωμένος κάθισε περίπου κάποιες ώρες στην παθολογική. Ανασφάλιστο. Και εσύ. Ανασφάλιστο. Και δεν το δεχόταν, το γνωρίζω παιδί. Δεν το δεχόταν ούτε ιδιωτική έτσι. Ναι, λόγω αναρχίας, δούλευε στην εταιρεία του κ. Ανόπουλου. Αυτό δεν είναι ανασφάλιστο. Πέθανε, δεν είναι, εκεί δούλευε, στις άλλες δούλευε. Στις τσίγες, μας άπε τις τσίγες. Λοιπόν, απολύθηκε για κάποιους λόγους τον πήρε από κάποια κατάσταση. Να μην πούμε τίποτα άλλο, είναι προσωπικά δεδομένα. Υπήρξε πρόβλημα. Δεν υπάρχει μεθ. Ο άνθρωπος σήμερα δεν υπάρχει στη ζωή. Και πολλοί άλλοι που δεν είναι δυνατόν να ακουστούν τα ονόματά του, σήμερα δεν είναι στη ζωή, γιατί δεν υπάρχει μεθ ή γιατί υπάρχουν κάποια άλλα πλέον των νοσοκομείων και κάποιοι γιατροί ειδικευμένοι να του εξυπηρετηθούν. Άρα λοιπόν υπάρχει μια τραγική κατάσταση. Εγώ την γνωρίζω πολύ καλά από προσωπικό περιστατικό σήμερα. Μια τραγική κατάσταση και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Άκουσα με προσοχή την ανάλυση του κ. Καμπά, του κ. Αρμαλιτάκη, τον κ. Τσερόνι, δεν τον άκουσα, αλλά πιστεύω ότι θα κινείται το ίδιο μήκος κύματος, που είπαν τα πράγματα με το όνομά τους και έδωσαν και την προοπτική κάποιων λύσεων και μάλιστα χάρηκα, οι πιο πολλές από αυτές δεν στοιχίζουν. Αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση. Εγώ δεν θέλω να ακούσω πάλι ότι ξέρετε κάτι, όλα αυτά υπάρχουν επειδή ευθύνη του ΠΕΣΥ που έχει όλη την Δυτική Ελλάδα από πάνω μέχρι κάτω. Αν λοιπόν αυτά υιοθετούνται από όλους εμάς και ιδιαίτερα από τους βουλευτές, πιστεύω έχουν και το μεγάλο ρόλο και καθήκον να κινηθούν από αύριο. Θεωρώ ότι αν υπάρχει πολιτική βούληση και αν δεν θέλουμε να εξυπηρετήσουμε συνεχίζοντας μια παράδοση που
που υπάρχει στη χώρα που θέλει να πάρει ο γιατρός, ο νοσηλευτής, ο διοικητικός υπάλληλος, πρώτα κοιτάμε αυτό και μετά αν θα λειτουργεί το νοσοκομείο μετά την αποχώρησή του. Ή αν εκεί που θα πάει δεν το χρειάζονται και μπορεί να πηγαίνει και σπίτι του λίγες ώρες την ημέρα ή και μερικές μέρες δεν κοπάνε. Λοιπόν, αν αυτό δεν αποφασίσουν να τελειώσει και να δούμε το πώς θα λειτουργήσει η σήμερα με τη σημερινή κατάσταση την οικονομική, την κακή της χώρας, τα νοσοκομεία, καταρχήν με το υπάρχον προσωπικό, διοικητικό, νοσηλευτικό, ιατρικό. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Αν κάποιοι πρέπει να γίνουν κατανομές προσωπικού σε επίπεδο νομού καταρχήν, θα πρέπει να γίνουν άμεσα. Πολιτική βούληση να υπάρχει, ο υπουργός ο ίδιος θα πάρει τηλέφωνο του θεσιάρχη και θα αυτά που εμείς κουβεντιάζουμε εδώ, και εγώ δεν είδα κάποιος να λέει κάτι το αντίθετο στην τοποθέτηση του κ. Καμπά, του κ. Αρβανιτάκη. Δεν είδα κάποιος να λέει ότι δεν ισχύουν αυτά, ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Θα έχουμε τραγικά αποτελέσματα στο μέλλον, γιατί ενώ σήμερα έχουμε την κλειδαρική κλειστή και την ΕΦ, από ό,τι με ενημερώνει και ο κ. Χασικίδης, σε λίγο καιρό, τα είπατε και εσείς, δεν τα άκουσα όλα την τοποθέτηση, σε λίγο καιρό θα κλείσουν και άλλες 5-6 κλινικές. Δηλαδή, τι νοσοκομείο θέλει μετά εδώ. Για ψυχιατρικά. Τι νοσοκομείο θέλει. Πέντε ψυχιάτρες. Λοιπόν, θεωρώ ότι πρώτο μήνυμά μας είναι αυτό. Να υπάρξει πολιτική βούληση και σε επίπεδο νομού να γίνει ανακατανομή για να λειτουργήσει το νοσοκομείο. Σε δεύτερη φάση, να δούμε το πώς προσλήψεις που έχουν αποφασιστεί θα υπάρξουν, θα έρθουν γρήγορα εδώ. Εγώ από την εμπειρία μου, τη δημόσια δική, ξέρω ότι όταν γίνεται ένας διορισμός και ανακοινώνεται στο ΦΕΚ, έτσι, μάλλον πριν ανακοινωθεί, του δίνεις 10 μέρες στον εργαζόμενο και του λες, θέλει τα δικαιολογητικά σου αν επιθυμείς, να έρθεις. Αλλιώς πάμε στον επόμενο. Έτσι δεν είναι. Αν υπάρχει λοιπόν πολιτική βούληση και αν δεν υπάρχουν σκοπιμότητες, και εγώ δεν ξέρω πόσο πολύ πράγματα, αυτοί που έχουν αναδειχθεί σε 10 μέρες θα κληθούν από το Υπουργείο να φέρουν τα δικαιολογητικά να λάβουν υπηρεσία. Αν δεν τους καλέσουν ποτέ για κάποιους λόγους, μπορούν να έχουν τις δουλειές τους σε κάνα Ντουμπάι, κάπου αλλού, δεξιά στη Γερμανία και το βαστάνε καμπάτσα τη θέση. Αυτό δεν πρέπει να συνεχιστεί. Θα κληθούν σε 15 μέρες που δεν έρχονται, πάμε στον επόμενο, πάλι 15 μέρες, μέχρι να στελεχωθεί το νοσοκομείο χωρί. Ισχύει σε όλο το δημόσιο τομέα. Εκτός των γιατρών, επειδή δεν έχουν πει τράματα κι εγώ. Καλά, εγώ μπορεί να υπάρχει αντικειμενικότητα, θέλω να ακούσω τι γίνεται. Να μην αν υπάρχει αντικαταστάτης, έρχεται στο τρίμηνο. Αν υπάρχει αντικαταστάτης, εάν στην Παπαβασιλείου. Τη διευθύντα παιδιατρικής που την περιμένω από το 11. Ο καθένας φτιάχνει τη ζωή του φυσικά. Δεν υπάρχει άλλος. Είναι μοναχοκόρη. Εάν δεν έρθει η Παπαβασίλειο, θα κάνουμε 17 χρόνια για να προκηρύξουμε και να φέρουμε άλλη. Δηλαδή η Παπαβασίλειο δεν έχει μοναχοκόρη να έρθει εδώ πέρα. Περιμένει η κοπέλα τώρα από το 11. Δεν έχει υπογραφή. Δεν έχει υπογραφή. Το ΦΕΚ. Αν είναι ευθύνη του Υπουργείου. Καθαρά. Εντάξει. Δεν είναι μέσα, 150. Το κομμάτι της επιπλέον στελέχους που είναι απαραίτητη για να μην κλείσουν οι κλινικές και οι υπόλοιπες θα πρέπει τώρα σοβαρά, εγώ δεν είμαι της άποψης να βγάζουμε τώρα ψηφίσματα διαμαρτυρίας κλπ. Αλλά δεν σας πληγώ ότι σε προηγούμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου είπαμε ότι θα ασχοληθούμε και με το θέμα του νοσοκομείου και παραλαμβάνω για να λυθούν προβλήματα που υπάρχουν, όχι να κάνουμε ένα καταγγελτικό λόγο και να πούμε ότι ξέρετε κάτι εδώ, καταγγέλνουμε την κυβέρνηση κλπ. Πρέπει να λειτουργήσει το νοσοκομείο, γιατί όπως και θα κλείσω, όπως σοφά ακούστηκε και εδώ στην αίθουσα, κάποια στιγμή θα είναι το παιδί μου, η γυναίκα μου, εγώ ο ίδιος στη θέση κάποιων που σήμερα είναι ανήμποροι και δεν μπορούν να έχουν νοσηλεία και δυστυχώς σε μερικές περιπτώσεις επέρχεται και το μοιραίο. Υπάρχει μια πηγή, τι μπορείς να μας δώσεις. Σε ντόνια. Απλά πράγματα, εμείς έχουμε συνεργαστεί. Μπορείς να έρθεις να μας παίρνεις τα σκουπίδια πιο συχνά. Ναι, απλά πράγματα έχουμε κάνει. Έχουμε τα σκουπίδια και με το πράσινο έχουμε ασχοληθεί. Έτσι, και με βαψίματα έχουμε ασχοληθεί όταν έχουμε προσωπικό. Από αυτή την εποχή, ειλικρινά δεν υπάρχει προσωπικό. Απολύθηκαν τα πεντάμινα όλα και δεν υπάρχει καθόλου προσωπικό αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι τώρα θα ξεκινήσει μια διαδικασία για τα επόμενα που θα είναι πεντάμινα, πάνω 10 μήνα. Και θα έχουμε στελέχωση. Όπως εμείς αν θέλει να κάνουμε τη βοήθεια στο σπίτι εθελοντικά, έχουμε προσωπικό νοσοκομείο. Εντάξει, τώρα
θα εξετάσουμε τη δυνατότητα κάποια μικροπροβλήματα να επισκευαστούν με υπαλλήλους του Δήμου, έτσι. Κάποια μικροπροβλήματα. Ακόμα και βαψίματα. Κάπως λέω ότι δεν έχουμε πλήρους πλέον. Και εμάς ο Δήμος είναι μεγάλος και τώρα ουσιαστικά λειτουργούμε με το 30% του προσωπικού που είχαμε πριν 5 χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό να βάψουμε τα τέτοια, να μην φεύγουν οι γύψεις. Τα επίγοντα θα υπέρχουν. Αλλά μου ζητήσε το παλιό νοσοκομείο να το βάλω στην αρχή. Δεν γίνεται. Το χώρο έχουμε συνεπάρξει, έχουμε συνειδητοποιήσει, έχουμε δουλέψει μαζί. Όταν ξεκίνησε την ειδικότητα, που ήρθε σε ένα νοσοκομείο που είχε την παθολογική κλινική το 2025 που την ονομάζαμε Καπούσα. Ο φίλος ο οποίος κασικίδησε το θυμάται γιατί είμαστε μαζί. Απόψε χαίρομαι γιατί με την πρόσκληση που δέχτηκε από τους σωματείους και από τους συναδέλφους εδώ, έρχομαι να κουβεντιάσουμε ένα θέμα το οποίο εμένα προσωπικά όλα τα χρόνια που ζω στην Ελλάδα από 1992 με προβλημάτιζε και γι' αυτό εξακολουθώ να είμαι μάθημος της ιατρικής αλλά και της πολιτικής στον χώρο του νομού μας. Νομίζω ότι ακούγομαι. Βέβαια ανέφερε και η Αθελερίτη και πιθανόν είναι γνωστό γιατί είχα ξαναδεί στο νοσοκομείο ότι από την Ομαχιακή Επιτροπή ασχολούμαι στον τομέα της υγείας και προσπαθούμε σήμερα να πούμε και να κάνουμε ορισμένα βήματα τα οποία ήταν, είναι και πιθανόν πολλά να παραμείνουν και στην επόμενη μέρα γιατί θα είναι δύσκολο να λυθούν. Την πρώτη φορά που ήρθαμε εδώ στο νοσοκομείο πάλι με πρόσκληση ή σε κοινή συζήτηση με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τους εργαζόμενους ήταν στον Μάρτιο του 2015. Μας είχατε δώσει, κύριε Καπά, και ο κύριος Παντσόπλος και ο φίλος μου, που τον γνωρίζω από τότε, Αρβανιτάκης, ο Παντελής, δεν το λέγα Παντελή, αλλά είπα να χρησιμοποιήσω το επίθετο. Εδώ διαπίστωσα ότι λέει τρία βασικά πράγματα.